Αγγέλη μου, άρρωστο είσαι. Έλα, έλα, μια αγκαλιά. Έλα, αφού μου λείψες μια εβδομάδα, έλα. Ήρθα εδώ πέρα να γράψω άρρωστος, επαγγελματίας. Μπορώ να την κάνω μόνη μου την εκπομπή. Μακάρι, έλα. Ωραία. Πού είναι το σημαδάκι, εδώ, να. Τι θα δεις αυτήν την εβδομάδα, με τι ξεκινάμε. Τι θα πρωτοδώ αυτή την εβδομάδα, μάλλον πρέπει να πεις. Παναθηναϊκό Παναχαϊκή, έχουμε τη ρεβάνση του κυπέλου. Και είναι η ρεβάνση του πρώτου αγώνα. 3-1, εντάξει, δεν μας νοιάζει αυτό, έχει περάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά τι μας νοιάζει, ότι επιστρέφει το κύπελο Ελλάδος. Γιατί εκείνη ρε παιδί μου τα ωραία είναι, θα μπει ο σκύλος μέσα να διακόψει τον αγώνα, να αυτό κάτι γκριές που περνάνε. Παίξτε μπουζούκι, παίξτε μπουζούκι over 2,5. Ναι, μόνος του. Εγώ θα σε πάω στα μεγάλα ντέρμπι τώρα, στο Merseyside. Λίβερπουλ Everton, το μεγάλο το ντέρμπι φωτιά. Ναι. Μεγάλη σημασία για τη Λίβερπουλ που θέλει να κρατήσει τη διαφορά της, να μην που την κυνηγάνε οι υπόλοιπες ομάδες στην Premier League. Okay. Έχει φυσικά το πάνω χέρι, αλλά σε αυτά τα ντέρμπι που κρατάει 125 χρόνια αυτό, ποτέ δεν ξέρεις τι 125 γίνεται. Χρόνια αγωνάς. Έλα. Πώς καθυστερείς έχει δώσει. Απ' την άλλη, πέρυσι, το ντέρμπι τι έγινε, θυμάσαι. Σε ποιο? Στο 96. Το Κάρφος Οριγκή. Το Κάρφος Οριγκή. Τι θυμάστε, τι ναι, έγινε το πέρυσι γκολ. Στο 91. 96. Τι έγινε, χτύπησε δοκάρια και είχαμε όλοι. Ναι. Ήταν για να μπει το γκολ στο 96, γεια σας. Την ίδια μέρα, στην εμβόλυμη αγωνιστική της Premier League, έχουμε και το μεγάλο match Manchester United Tottenham. Για να ματσάρα. Δούμε. Γιατί είναι ματσάρα όμως. Γιατί τι σου έχει γράψει όμως. Ο Ζωσέ Μουρίνιο επιστρέφει στην πρώην. Εκτός αν τον έχεις κολλήσει κι αυτόν τόσο. Δεν έχει ανάγκη αυτός, ρε σκύλος, ρε. Εγκολάει. Το one man show, το special one man show, μάλλον. Πέρα από το one man show, λοιπόν, του Ζωσέ, έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον το μάτς, γιατί και οι δύο ομάδες θέλουν να πλησιάσουν την πρώτη τετράδα. Πιο άσχημα από μένα αυτή τη στιγμή περνάει η Manchester United, η οποία το Σάββατο έχει ντέρμπι με τη City. Στα καπάκια, τι δεν είναι εκεί πέρα τώρα η Ελλάδα που παίζει την Πέμπτη και ξαναπαίζει μετά από 3 χρόνια. Τετάρτη και τώρα Σάββατο. Ναι, γιατί ήταν εμβόλυμη, βέβαια. Και είναι κανονική αγωνιστική. Είναι το ντέρμπι του Manchester, Manchester City, Manchester United. Και η City τώρα είναι η τελευταία της ευκαιρία τη City για να. Τύπου αν γελάρει η City τώρα, λογικά χαιρετάει πρωτάθλημα από τώρα, ας πούμε, το παίρνει η Liverpool. Ποιο θα κερδίσει, City ή United. Η City, θα πάω safe αυτή τη φορά. Πάει Γκουαρδιόλα, εκτόχα στο πρωτάθλημα. 0-3 είμαστε εσύ. Τώρα μόλις με ειδοποιούν. United, ναι, το τρίτο γκολ. Καταρχάς έχει στολίσει. Όχι. Όχι. Εντάξει, καλά κάνει. Θα στολίσω. Με στη μιζέρια σου δεν πειράζει. Στολίζει Κοσμοτέ για σένα. Ωραία. Γιατί ξεκινάει το κανάλι της Κοσμοτέ που κάνει κάθε χρόνο για τα Χριστούγεννα. Τι θα δω, ποιες ταινίες θα δω, λοιπόν, πότε ξεκινάει. Είναι ένας μήνας, στις 7 Δεκάτου ξεκινάει, 7 Δεκεμβρίου τελειώνει στις 7 Ιανουαρίου του Αγιανιού ή του Αγιανιός, όπως λέει στα χωριά. Και θα προβάλλει ξεκινιάτικες ταινίες, αυτές πάντα προβάλλει η Κοσμοτέ, όπου έχει δύο ταινιάρες. Θα σου πω, να μου πεις αν έχει δει. Σουκού, ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάμε, πρεμιέρα. Κάνει το A Storybook Christmas. A story. A storybook. A storybook Christmas που είναι αυτά τα chick flicks, οι ταινίες αυτές είναι. Κατάλαβες έτσι πολύ ωραίες που είναι. Αυτό προφανώς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ταινία είναι την επόμενη μέρα. Ποια? Το Frozen. Ποια μέρα? Την Κυριακή. Ναι, στις 8 12. Ο Όλαφ, η Έλσα. Έχεις δει καθόλου το Frozen? Το παιδικό δεν είναι αυτό. Ναι, το παιδικό. Ποιο? Let it go! Let it go! Ωραία εβδομάδα. Θα τα δω όλα. Θα σε άρρωστε εννοείς. Όχι, ελπίζω. Όχι, ρε, μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη μου, για την παρουσία σου. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έτσι, για την επαγγελματισμό σου, τον επαγγελματισμό σου που ήρθες εδώ, ναι. Έστω και με 38,5 πυρετό, 49 πόσο έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα θα την κάνω μόνο μου. Μακάρι. Αυτό επεδίωκα. Αρρώσεις επίτηδες. Αυτό που φεύγει του αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω γιατί.